Θεπ, για πού το βάλες? Καλημέρα. Πάω για καφέ, θα έρθεις? Και δεν πάμε. Ρέση, τι μούτρα είναι αυτά? Είπαμε, η ζωή είναι ωραία. Κατάλαβα, το ρίξαμε το κάστρο χθες. Και λίγα λες. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, ίσως δεν είναι πολύ καλή ιδέα να έρθεις. Έμαθα ότι σε ψάχνουν. Γι' αυτό ακριβώς είναι καλή ιδέα. Άλλη όρεξη δεν έχω πρωί-πρωί από τη μουρμούρα της Μαρκέλλας. Αλέξη, γιατί έχεις κλειστό το κινητό σου? Δύο λάτε παρακαλώ. Λέγε, τι? Τι, θέλω να ακούσω λεπτομέρειες. Άστο καλύτερα, δεν θέλω να κυτρινίσεις από τη ζήλια σου. Άσε που μπορεί να σου μείνει και κανένα κόμπλεξ. Η γάβρη λατίνε ραστή. Ένα θα σου πω. Είχαμε τρεις εκρήξεις μέσα σε μία νύχτα. Απανωτές? Απανωτότατες. Πήραν φωτιά τα σεντόνια. Πρέπει να αγοράσω καινούργια, έτσι. Τι λες τώρα, ρε, μπράβο. Θα μπορεί τουλάχιστον να σταθεί στη δουλειά το κορίτσι. Ή θα μας κυνηγάει ο Κρίστο. Παίζεται. Κοίτα, μη σας πάρει ειδήσει η Λίλιαν, κακομοίρη μου. Δεν την ξεμαλιάσει τη Μόνικα. Άσε, εγώ τα έχω κανονίσει με τη Λίλιαν. Εσύ με τη Μαρκέλα έχεις λάβει τα μέτρα σου? Ή θα ακούσεις τον 7 ψαλμό σήμερα? Μια που είδαμε στα δικά μου, δεν σε ευχαρίστησε για το μέρος που μας έστειλες θες με τη Μαρία? Ναι. Καλά, ψώνια έτσι. Στα έλεγα, δεν στα έλεγα. Πώς δεν μου τα έλεγες, μου τα έλεγες. Ότι είναι ένα πολύ διακριτικό μέρος, μου έλεγες. Ότι δεν το ξέρει κανείς, μου έλεγες. Ότι αποκλείεται να πέσουμε πάνω σε γνωστό, μου έλεγες. Ναι. Αλέξη, γιατί γυαλίζει το μάτι σου, με τρομάζεις? Αλήθεια? Εγώ να δεις τρομάρα από πειραχτές. Καλά, αυτό το παθαίνεις κάθε φορά που βλέπεις τη Μαρία. Πρέπει να συνηθίσεις πια. Να συνηθίσω τι? Ότι θα βγαίνω με τη Μαρία στα μέρη που μου συστήνεις. Και θα καταλήγω με όλα τα φώτα πάνω μου και τη Μαρία να μου τραγουδάει καραόκι δημοσίως, ε? Δεν το πιστεύω, όχι, δεν συνέβη αυτό. Συνέβη και παρασυνέβη όλο αυτό. Αναγκάστηκα να ακούω τη Μαρία να μου τραγουδάει με αυτή τη γλυκιά παράφωνη φωνούλα της, το I will always love you της Whitney Houston. Whitney, Χριστέ μου, θα τρελαθώ. Ανεπανάληπτες στιγμές. Και τι οφείλω όλες σε εσένα, φίλε μου, αγαπημένο μου φίλε Δημήτρη. Έλα ρε, Αλέξη, την προηγούμενη φορά που είχα πάει δεν είχε καράοκε. Ούτε κανένα γνωστό, υποθέτω. Όχι. Γιατί έτσι ξαφνικά μας έκανε την τιμή να εμφανιστεί η κυρία Χριστίνα. Χριστίνα, κάτσε τώρα, ποια Χριστίνα? Η δικιά μας Χριστίνα? Δεν πιστεύω να σας είδε. Στο τσάκ την γλιτώσαμε. Εντάξει, οπότε όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Αν εξαιρέσει ότι πήγα να πάθω 10 κεφαλικά, μια καρδιακή προσβολή, μια λιποθυμία. Όλα καλά, ναι, μια χαρά. Ελπίζω σήμερα να δείξει πίκαι η Μαρκέλα πάντως. Όχι, ρε. Ξέχασα να σου πω. Τι έγινε? Κάτσε, φίλε, γυαλίζει το μάτι σου, τι συνέβη? Ξέρεις, χθες το βράδυ με πήρε τηλέφωνο η Μαρκέλα. Πολύ αργά. Και στο σταθερό και στο κινητό. Εγώ βέβαια δεν το σηκώσα, καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, και εμένα με πήρε, με εκνεύρισε και το κλείσα. Το άνοιξα. Έλαντε. Το άνοιξα. Το άφησα κλειστό. Θες να στοιχηματίσουμε πόσες κλήσεις έχεις και από ποιους? Ή μάλλον από ποιες? Ωχ, Θεέ μου, τι με περιμένει. Τώρα δεν είναι μόνο η Μαρκέλα. Έχεις και το μαράκι που καρδιοχτυπά για σένα. Συνέχεια ακούω τα βήματά σου. Είναι σαν τη λιακάδα που από παιδί περίμενα. Μέσα στο σπίτι έβρεχε και εγώ περίμενα να φανείς. Εκεί έξω, στην κρυφή πόλη, στον κάμπο που ανθίζουν τα χαμόγελα και ανίδες πασχαλίτσες υπόσχονται την άνοιξη. Ξέρω πως έφτασες και ας μην είσαι εκεί. Συνέχεια ακούω τα βήματά σου. Συνέχεια ακούω τα βήματά σου μέσα μου. Θα σε περιμένω για πάντα να φανείς. The sun rose in your eyes and the moon.
όπως είναι και εκείνη σε μένα. Μαρία, πρέπει να σου μιλήσω. Ο Αλέξης κινδυνεύει. Είσαι σίγουρη ότι άκουσες καλά? Έβαλε τη Λίλια να μάθει τι ώρα έφυγε από το Color Express. Ε, ναι, σου λέω. Προφανώς για να διαπιστώσει αν της είπε την αλήθεια. Και τώρα, τι γίνεται τώρα? Τα είπαμε με τη Σοφία και αποφασίσαμε ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να τον σώσει. Όχι τίποτα άλλο, αλλά αν η Μαρκέλα καταλάβει ότι την κορόιδεψε, θα ξεσπάσει σε εμάς. Μα πώς να τον βρω? Τόσες φορές το κοίμασα, το έχει κλειστό. Ποιος ξέρει με ποια θα γυρνούσε πάλι χθες βράδυ. Τι βάζεις στο μυαλό σου? Θα ήταν κουρασμένος και θα ξέχασε το κινητό του κλειστό. Θα κοιμάται τώρα. Ναι, καλά. Ποιος ξέρει τι τσόλι βρήκε πάλι. Μάρθα, σε παρακαλώ. Εσύ τώρα γιατί θύχτηκες? Δεν θύχτηκα. Αλλά δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Α, ναι. Και πώς να ονομάσω δηλαδή μία γυναίκα που κάνει σχέση με έναν άντρα για τον οποίο όλη η Ελλάδα ξέρει ότι σε λίγους μήνες παντρεύεται. Ακόμα και αν έχεις δίκιο. Ακόμα και αν ο Αλέξ, ο κύριος Μαντάς, βγαίνει με κάποια, μπορεί αυτή η κοπέλα να είναι αληθινά ερωτευμένη μαζί του. Ναι, και αυτό την δικαιολογεί. Μαρία, τι έχεις πάθει? Δεν σε αναγνωρίζω. Βρε Μάρθα, απλά δεν πιστεύω ότι ο κύριος Μαντάς απατάει τη Μαρκέλα. Όχι, αλλά αν σε άκουγε κανείς όπως μιλούσες προηγουμένως, θα έλεγε ότι δεν είναι τον Αλέξη που θέλεις να υπερασπιστείς, αλλά την κομινά του. Μάρθα, τι λες? Εγώ? Από πού και ως πού εγώ? Εντάξει, είπαμε, του χρωστάς πολλά, αλλά τόση αφοσίωση πια. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Μαντά. Τι γίνεται εδώ, πρωινή κουβεντούλα? Δεν είναι δά και τόσο πρωί, κύριε Μαντά. Συγγνώμη, Μάρθα, άλλη φορά όταν πρόκειται να αργήσω θα σε ειδοποιώ. Α, μην μου λέτε εμένα έτσι που ήρθα να σας ειδοποιήσω. Να με ειδοποιήσεις γιατί? Αλέξ, κύριε Μαντά, η Δεσποινή Στεφανέλη, επειδή προφανώς ανησύχησε που είχατε κλειστό το κινητό, έβαλε τη Λίλια να μάθει τι ώρα φύγατε χθες από το Color Express. Τι έκανα, λέει? Όλες έξω. Θέλω να μιλήσω με το μέλλοντα σύζυγό μου. Είναι τρόπος αυτός? Πώς μίλησε έτσι τη Μαρία και στη Μάρθα? Να δεις πως θα μιλήσω σε σένα. Μαρκέλα, μόλις τώρα συνειδητοποιήσω ότι θα κλείσει το κινητό μου. Τώρα θα σε έπαιρνα. Α, ναι? Ένα λοιπόν που σε πρόλαβα. Βλέπω ότι έχεις νεύρα. Έλα, οποία αντίληψη. Δεν είναι τυχαίο που σε έχει σαν πρόεδρο της Ακομόντα. Μπορείς να αφήσεις ειρωνίες και να μιλήσουμε σαν άνθρωποι? Αυτό δεν γίνεται, αφού μόνο ένας είναι ο άνθρωπος εδώ μέσα. Εσύ μάλλον φέρεις προς το γουρούνι με τη συμπεριφορά σου τελευταία. Ωραία, τρόπο, Μαρκέλα. Ο αδελφούλης σου έμαθε. Να αφήσει σύσυχο το Σέργιο. Δεν φτάνει που μου έκλεισε το κινητό στα μούτρα. Σε έψαχνα μετά και το έχεις και κλειστό. Ένα πτώμα, Μαρκέλα. Το έκλεισα για να κοιμηθώ λίγο παραπάνω το πρωί. Θες να πεις δηλαδή ότι κοιμήθηκες στο σπίτι σου? Και γιατί δεν απαντούσες στο σταθερό? Κοιμόμουν τόσο βαριά που δεν το άκουγα. Ή γιατί ήσουν αλλιώς απασχολημένος. Τι ώρα έφυγες από το Color Express χθες το βράδυ, Αλέξη? Δεν θυμάμαι, βρε Μαρκέλα. Δεν κοιτούσα την ώρα. Όταν σε πήρα όμως κάτι στις 10:30 τηλέφωνο, μου είπες ότι ήσουν ακόμα εκεί. Έτσι δεν μου είπες? Για να στο πω έτσι θα είναι. Τι έχει πιάσει τώρα, μου λες? Με έχει πιάσει ότι η Δαμάλα είπε ότι έφυγες κάτι στις 10. Αμέσως μετά που έφυγα εγώ δηλαδή. Και για μισή ώρα διαφορά σε έχει πιάσει παράνοια. Δεν πας καλά. Συγγνώμη! Δεν φτάνει που με κοροϊδεύεις μπροστά στα μούτρα μου. Με λες και παρανοϊκή και από πάνω. Δεν το λεχτώ όλο αυτό, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή η κυρία Δαμάλα κοιτούσε το ρολόι της κάθε φορά που έφυγε κάποιος και σημείωνε την ώρα? Όχι, αλλά. Η πιθανότητα να έχει κάνει λάθος η κυρία Δαμάλα σου έχει περάσει από το μυαλό? Τόση ώρα μαλώνουμε για μισή ώρα διαφορά, το καταλαβαίνεις? Είναι αστείο, είναι γελίο. Πάς το, Αλέξη, είναι ανώφελο. Είμαι σίγουρη ότι με κάποια πέρασε τη νύχτα. Αλλά να είσαι βέβαιος ότι θα μάθουμε πια. Αυτό όταν είσαι τόσο σίγουρη. Τι περιμένεις? Χώρισέ με. Τι με κοιτάς? Βαρέθηκα να απολογούμε συνέχεια το αυτονόητο. Διάλεξε. Ή μένεις μαζί μου και πιστεύεις όλα αυτά που λέω, ή μένεις με τις καχυποψίες και χωρίζουμε. Απλά τα πράγματα. Εσύ αποφασίζεις. Λοιπόν, περιμένω μια απάντηση. Αλέξη, με προκαλείς. Εγώ? Εμένα με σκέφτεσαι? Ξέρεις πόσο με πληγώνει η καχυποψία σου? Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι για μένα να σ' ακούω να με κατηγορείς και να με αμφισβητείς συνέχεια? Αλέξη, δεν το θέλω.
Νομίζω ότι εγώ δεν θέλω να είμαστε καλά, αλλά... Δεν έχει αλλά. Αν με θέλεις πράγματα στη ζωή σου, ή με πιστεύεις ή όχι. Σε πιστεύω. Α, όχι έτσι. Όχι έτσι. Θέλω να το πεις με την καρδιά σου. Σε πιστεύω. Για έλα με το δω. Συγγνώμη, μωρό μου. Η Ελεονόρα είναι. Κάτσε να δω μήπως έπαθε τίποτα αυτή τρελή. Τι μέρα κι αυτή. Η διάρρηξη στο σπίτι σου, η τρελή σου υποψία που τη απατάω. Κανονικά θα έπρεπε να πάω στο σπίτι. Σιγά μην κάλεσε την αστυνομία Ελεονόρα, αλλά νιώθω τόσο κουρασμένη για να ασχοληθώ. Μωρό. Άφηνε σκουπίδια πάνω στο γραφείο σου. Σοκολάτα. Εσύ δεν έτρωγες σοκολάτες. Οι άνθρωποι αλλάζουν γούστα καμιά φορά. Και αυτό. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Για τον Αλέξη. Και δίπλα ζωγραφισμένη μια καρδιά. Ενδιαφέρον. Μαρκελά, στορκίζομαι, δεν έχω ιδέα. Ναι, ναι, ναι. Είμαι σίγουρη. Συνέχεια ακούω τα βήματά σου. Μπορώ να δω, δεν καταλαβαίνω. Τι είναι αυτό, Αλέξη. Ποια αφήνει ερωτικά πείματα πάνω στο γραφείο σου. Ούτε μια στιγμή δεν μ' άφησες να παίξω. Ούτε μια στιγμή τα χείλια μου να βρέξω. Άρχισα κι εγώ να σου γυρνάω τις πλάτες και να συναντώ